Πάω λοιπόν στις οθόνες της εκπομπής για να δώσω τροφή για συζήτηση και να δούμε τα στοιχεία από το Αλκοολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από το 2004 μέχρι και σήμερα, να δούμε τον πρώτο πίνακα. Ο πρώτος πίνακας είναι οι αριθμοί. Έχουμε λοιπόν 809 ασθενείς. Το 87% άνδρες. Το 89% πρόκειται για Έλληνες. Η μέση ηλικία είναι 45,7 έτη. Και θέλω σε αυτό πολύ γρήγορα, κυρία Κουλεντάκη, τα 45,7 έτη δείχνει ότι στην αρχή προϋπάρχει ένα ταμπού με αποτέλεσμα ο εθισμός ή το πρόβλημα από το αλκοόλ να προχωρά και κάποια στιγμή σε μια ηλικία εκεί περίπου στα 35 με 40 αρχίζει ο κόσμος να ζητάει βοήθεια. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι το 2016. 16. Νομίζω ότι αυτό τον πίνακα. Αυτό, ναι. Δεν έχω εικόνα. Ωραία. Ναι, ο μέσος όρος ηλικίας συμπίπτει πάνω κάτω με αυτά που λένε και τα διεθνή δεδομένα. Δηλαδή, τότε είναι, παρότι στο ιατρείο βέβαια το εύρος των ηλικιών είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αυτό είναι ο μέσος όρος. Αλλά από 18 ήταν ο νεότερος ασθενής, μέχρι και πάνω από 80 ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Μάλιστα, συνήθως όμως εκεί, περίπου στη μέση ηλικία, αναζητάται η βοήθεια. Κατανοητό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Το 64% προσήλθαν με την οικογένειά τους, 27% χωρίς και 9% πήγε μόνο η οικογένεια. Mm-hmm. Μέση ημερήσια κατανάλωση, 18,7 αλκοολογικές μονάδες, δηλαδή μία αλκοολική μονάδα ισοδυναμεί με 12 γραμμάρια αλκοόλ. 10 με 12 γραμμάρια. Πάμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα. Θα τα πω όλα μαζί για να τα δούμε πιο εξειδικευμένα μετά. Mm-hmm. Είναι η ταξινόμηση των ασθενών. Το 12,2% έχουν έντονο σύνδρομο στέρησης. Mm-hmm. Το 35,3% προέχουν το άγχος. 37,2% ψυχιατρική συνοσηρότητα. 15,3% εγκεφαλικές βλάβες. Η διάμεση παρακολούθηση είναι 180 μέρες, δηλαδή 9 μέρες στα 10 χρόνια. Και 21% δεν παρουσίαζαν βιολογικά προβλήματα, 79% παρουσίαζε συνοσηρότητες. Αυτός είναι ο δεύτερος πίνακας. Πάμε τώρα στις συνοσηρότητες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Το 38,29% είναι από το φάσμα της ψυχοπαθολογίας. 24,63% κύρωση ύπατος. 23,41% ASH, 9,51% πολυνευροπάθεια, 9,27% συνεξάρτηση, 8,29% παγκρεατίτιδα, 6,83% καρδιαγγειακά, 4,88% διαβήτη, 4,15% ιογενείς υπατήτηδες και 10,49% ένα οποιοδήποτε άλλο νόσημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από εδώ αντιλαμβανόμαστε και το εύρος των προβλημάτων που δημιουργείται από την κατανάλωση αλκοόλ και κυρίως όταν αυτή φτάσει στο κομμάτι του εθισμού. Χωρίς να σημαίνει ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν δημιουργεί προβλήματα ακόμα και σε μικρές ποσότητες. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Βλέπουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και θα τολμήσω να πω ότι εδώ, κυρία Κουλεντάκη, σε εσάς, στους συνεργάτες και σε όσους έχουν περάσει από το αλκοολογικό ιατρείο, αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Γιατί έχουμε 65% των ανθρώπων που ζήτησαν βοήθεια βρίσκεται σε αποχή, δηλαδή κατάφερε να ξεφύγει ή τουλάχιστον να απέχει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από αυτόν τον εθισμό. 9% μόνο παρουσίασε υποτροπή, 20% ακολούθησε διακοπή συνεδριών και τέλος έχουμε το 6% που είναι προσέλευση μόνο οικογένειας. Κρατήστε όμως το 65%. Για όλους εσάς που εκεί έξω μπορεί να μας παρακολουθείτε και δεν έχετε ακόμη ζητήσει βοήθεια, γιατί ο εθισμός από το αλκοόλ έχει τις ίδιες καταστροφικές συνέπειες με τον εθισμό από οποιαδήποτε άλλη ναρκωτική ουσία. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Κουλεντάκη, ξανά. Φαντάζομαι ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που ζητά βοήθεια καταφέρνει στο τέλος να απέχει. Και όταν λέμε αποχή, για πόσο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζεται αποχή? Στον πίνακα που αναφερθήκατε, είδατε και μόνος σας ότι η ανάλυση αφορούσε από 9 μέρες στον κάποιον ασθενή έως και 10 χρόνια κάποιον. Mm-hmm. Πλέον έχουμε ασθενή τον οποίο παρακολουθούμε 14 χρόνια. Συνηθίζουμε δηλαδή ακόμα και σε μακροχρόνια νυφαλιότητα να έχουμε ένα follow-up
στους αρρώστους μας και να τους βλέπουμε ενδεχομένως σε πολύ αραιότερα χρονικά διαστήματα για να μπορούμε και εμείς και εκείνοι να έχουμε μια επαφή και να μπορούμε να κάνουμε μια επαναληπτική τέλος πάντων συνεδρία για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Νομίζω ότι το κλειδί στο να διατηρηθεί τόσο ψηλό το ποσοστό της αποχής είναι ακριβώς αυτή η επαφή. Η επαφή τόσο με το ιατρείο ή με ομάδες αυτοβοήθειας, όπως αυτές που φαντάζομαι θα αναφερθείτε παρακάτω. Θέλω να πάω στην κυρία Λιωδάκη. Κυρία Λιωδάκη, νομίζω ότι για να φτάσουμε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα της αποχής, πρέπει πρωτίστως ο άνθρωπος που φλερτάρει με τον εθισμό, είτε έχει εθιστεί, να ξεπεράσει το ταμπού και να ζητήσει βοήθεια. Ως κοινωνική λειτουργός. Πόσο εύκολη διαδικασία είναι αυτό? Κοιτάξτε, τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε το ιατρείο θα έλεγα ότι ήταν μια διαδικασία σαφώς λίγο πιο δύσκολη, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το ταμπού, αλλά εξελισσόμαστε τα τελευταία χρόνια και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ενώ στην αρχή οι ομάδες αυτοβοήθειας που δημιουργήθηκαν ήταν ένα κλαμπ οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ που προσπαθούσε να δικτυώσουμε για να δώσει βοήθεια, στην πορεία αυτά τα κλαμπ αναπτύχθηκαν, γιατί αρχίσαμε να αποδεχόμαστε ότι υπάρχει το πρόβλημα και όχι να το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, γιατί ένα πρόβλημα όταν το αφήνεις αυτό διωγγώνεται. Έτσι λοιπόν και με το αλκοόλ. Σε καμία περίπτωση όταν μια οικογένεια αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δεν είναι μόνο το άτομο που έχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει όλη η οικογένεια, γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι υπάρχει ασθένεια, νοσεί όλη η οικογένεια. Επομένως, μας ενδιαφέρει να έρθει σε εμάς, όπως έτσι ξεκινήσαμε, όλη η οικογένεια. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν ότι όταν κλείσουν κάποιο ραντεβού στο αλκοολογικό ιατρείο, δεν θα έρθει το άτομο που έχει πρόβλημα, αλλά θα έρθει μαζί με φίλους, οικογένεια, σύντροφο. Έχουν ξεπεραστεί τα ταμπού αυτά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, έρχεται κάποιος πιο εύκολα? Ναι, θα έλεγα ότι έρχεται αρκετά πιο εύκολα, γιατί είμαστε ένα ιατρείο που στοχεύουμε και στο κομμάτι της θεραπείας, δηλαδή στον τομέα της θεραπείας, αλλά και στον τομέα της πρόληψης. Και το μήνυμα που δίνουμε πάντα στον κόσμο, σε όλες τις ενημερώσεις που γίνονται, ότι σε μας μπορεί να έρθει ακόμα για να πάρει και κάποιες πληροφορίες πώς να διαχειρίζεται τη χρήση της ουσίας. Στο ιατρείο αυτό που αναφερόμαστε είναι ότι είναι ένα ιατρείο, γι' αυτό λέγεται και αλκοολογικό, γιατί αποτελείται από μία διεπιστημονική ομάδα, από γιατρό, από κοινωνικό λειτουργό, κοινωνιολόγο, ψυχολόγο, τους νυφάλιους, ώστε η βοήθεια που παρέχεται να είναι και ενημέρωση για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει με το αλκοόλ. Κυρία Κουλεντάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή δυστυχώς στην Κρήτη έχουμε και αυτό το πρόβλημα με τους ανήλικους. Έχουμε αρκετά περιστατικά σε ολόκληρο το νησί. Πρόσφατα είχαμε μέσα στο 2020, τουλάχιστον μέσα από το ρεπορτάζ, εμείς εντοπίσαμε ή 4 ή 5 περιστατικά που έχουν να κάνουν με αλκοόλ αλλά και ουσίες εντός σχολικών συγκροτημάτων. Το προφίλ ενός ασθενή που έρχεται στο αλκοολογικό ιατρείο έχει ως βάση τον εθισμό να ξεκινά ακόμα και από ηλικίες κάτω των 18. Ξανά αναφερόμαστε σε ασθενείς που βλέπει το ιατρείο. Οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι έχουν, ας πούμε, πιο σοβαρό θέμα εθισμού ή εξάρτησης, αν θέλετε, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει σε πρώτη επαφή με το αλκοόλ σε πολύ νεαρές ηλικίες. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρουν ότι ξεκίνησαν τη δοκιμή, αν θέλετε, ή την πρώτη φορά κατανάλωσαν σε ηλικία 12-13 ετών. Ναι. 12-13. Άρα δεν διαφοροποιείται πολύ το προφίλ με την εικόνα του σήμερα? Όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν ένας έφηβος ή όλοι οι έφηβοι οι οποίοι θα πιούν για πρώτη φορά στα 13, στα 14 ή στα 15 θα καταλήξουν στο τέλος να έχουν εξάρτηση. Σίγουρα αυτό αυξάνει τις πιθανότητες τους αυτό να συμβεί. Όχι όμως ότι όλοι όσοι ψήνουν στα 13 ή στα 15 θα καταλήξουν εθισμένοι. Βεβαίως. Και ορθώς το λέτε αυτό. Κύριε καθηγητά, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, τι σημαίνει εθισμός από αλκοόλ? Δηλαδή, διαφέρει από τον εθισμό σε μια ναρκωτική ουσία όπως είναι η ηρωίνη? Όχι.
Ο ορισμός είναι ο ίδιος και η κυρία Κουλεντάκη τα ξέρει καλύτερα αυτά. Αλλά εθισμός λέμε όταν για να λειτουργήσεις, για να υπάρξεις, εξαρτιέσαι από αυτή την ουσία. Και απόψη βιολογική, φυσιολογική και απόψη ψυχολογική. Δηλαδή αν σηκώνεσαι το πρωί και πρέπει να πιείς, εάν δεν μπορείς να πας στη δουλειά σου, αν δεν μπορείς να παρακολουθείς τα μαθήματά σου κτλ. Έτσι, αυτός είναι ο εθισμός, δηλαδή η ανάγκη να πάρεις αυτή την ουσία, γιατί αν δεν την πάρεις ή θα έχεις φυσιολογικά φαινόμενα, τρόμο mm-hmm. και διάφορα άλλα, ή το σύνδρομο της ψυχολογικής αποστέρησης. Μάλιστα. Κυρία Ελευθεριάδου, και λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει μία δράση στο Ρέθυμνο, είναι τόσο ενεργός όσο θα έπρεπε, έτσι ώστε να σταλεί το μήνυμα στις νεαρότερες ηλικίες? Κρατάω αυτό που είπε η κυρία Κουλεντάκη. Η πρώτη επαφή έρχεται στα 12 με 13. Ναι, νομίζω ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης στο βαθμό που θέλει να εμπλακεί στο περιεχόμενο της παιδείας, δηλαδή στο τι συμβαίνει μέσα από τους στίχους και όχι μόνο στον θεσμικό της ρόλο που είναι η ευθύνη των κτηρίων. Μπορεί αυτοδιοίκηση, γιατί ειδικά στις μικρές κοινωνίες είναι καλό το ότι μπορούν να συνεργαστούν εύκολα διάφοροι φορείς. Δηλαδή το κέντρο πρόληψης στο Ρέθυμνο, του οποίου έχω την τιμή να είμαι αντιπρόεδρος, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα έλεγα, που σε συνεργασία και ο Δήμος μας και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, που πρέπει να τον αναφέρουμε γιατί είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με πάρα πολλές δράσεις τα τελευταία χρόνια, κάνουμε από κοινού δουλειά. Επίσης η σχολική κοινότητα, με την έννοια των δράσεων εντός της, έχουμε πάρα πολύ καλές δουλειές που κάνουν τα γυμνάσια υπό τη μορφή δραστηριοτήτων, φεστιβάλ, το Τρίτο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, εξαιρετικές δουλειές των εκπαιδευτικών, καλώντας ειδικούς. Εμείς μας σταμάτησε η καραντίνα, είχαμε έτοιμο ένα πολύ καλό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς, για το πώς να διαχειρίζονται τα παιδιά μέσα στο σχολείο όταν διαπιστώνουν ότι υπάρχει μία τέτοια υποψία έξεων, και συγκεκριμένα αλκοόλ, γιατί είναι το πιο σύνηθες και το πιο σοβαρό σε έκταση. Μας σταμάτησε η καραντίνα, θα επανέλθουμε όμως Μάλιστα. όταν είναι καλύτερες οι συνθήκες, γιατί το ζητάνε οι εκπαιδευτικοί. Αυτό δηλαδή που διαπίστωσα εγώ από τη συνεργασία μαζί τους είναι ότι έχουν ανάγκη να έχουν εργαλεία να διαχειριστούν αυτή την αμηχανία, το πώς να προσεγγίσουν το παιδί.